Σενάρια πρόωρων εκλογών, η διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για τις συντάξεις και οι ευθύνες για την τραγωδία στο Μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του από το Στρασβούργο και απαντά στην ελληνική υπηρεσία του Euronews και την Έφη Κουτσοκώστα για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε από τα μνημόνια, μάλιστα πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχάρισαν όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ο κόσμος στην Ελλάδα, περιμένει κάποια μέτρα τα οποία ήδη έχουν προνομοθετηθεί και φυσικά αναφέρομαι στο θέμα των συντάξεων. Και ακόμα ο κόσμος ανησυχεί και περιμένει μια απάντηση στο αν εσείς είστε διατεθειμένος τελικά να παρακάμψετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο ζητούσε το συγκεκριμένο μέτρο και να προβείτε ακόμα και σε μονομερείς ενέργειες όσον αφορά αυτό. Κοιτάξτε, η δομική αλλαγή σε σχέση με λίγους μήνες πριν είναι ότι η χώρα τελείωσε το πρόγραμμα προσαρμογής, βγήκε από τα μνημόνια και έγινε ξανά μια κανονική χώρα, με περιορισμούς βεβαίως που προβλέπονται για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και βεβαίως με ιδιαίτερες συνθήκες συνεννόησης με την Κομισιόν και τους θεσμούς που προβλέπονται για όλες τις χώρες που έχουν φύγει από προγράμματα προσαρμογής. Αυτό που έχει αλλάξει, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα βεβαίως και είναι υποχρεωμένη να πιάνει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα αποφασίζουν αυτές για τα μέσα και τις πολιτικές μέσα από τις οποίες θα επιτυγχάνονται οι στόχοι. Εμείς λοιπόν έχουμε τη σαφή δέσμευση να υλοποιήσουμε το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019. Στο βαθμό λοιπόν που αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται και τα στατιστικά στοιχεία δείξουν ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται, τότε θα καταθέσουμε, όπως προβλέπετε, τον προϋπολογισμό του 19 στις 15 του Οκτώβρη στην Κομισιόν. Θα κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και είναι βέβαιο κατά την άποψή μου ότι αυτό το οποίο θα επικρατήσει είναι αυτό που είναι ωφέλιμο για τη συνέχιση της αναπτυχιακής πορείας της οικονομίας και βεβαίως για την κοινωνική πλειοψηφία. Και ωφέλιμο για την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας είναι να σταματήσουν οι περικοπές και η λιτότητα που δημιουργούν μια αντικυκλική πολιτική που μειώνουν τη ζήτηση, μειώνουν την κατανάλωση και άρα σπρώχνουν την οικονομία ξανά σε ένα σπιράλ ύφεσης, το οποίο μόλις τώρα αποφύγαμε, μόλις τώρα ξεφύγαμε από αυτό. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι τα νούμερα θα είναι θετικά και άρα θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και προς όφελος των συνταξιούχων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα λέτε ότι αν πετύχετε τους στόχους δεν θα κόψετε τις συντάξεις. Μπορείτε να το πείτε καθαρά αυτό? Το λέω καθαρά. Αν πετύχουμε τους στόχους, στο βαθμό που πετυχαίνουμε τους στόχους, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε ένα μέτρο το οποίο και αχρίαστο είναι, και αντιαναπτυξιακό είναι, αλλά και μη διαρθρωτικό είναι. Αν δεν τους πιάνουμε? Αν δεν τους πιάνουμε τους στόχους, βεβαίως και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τους πιάσουμε. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας. Ξέρετε κάτι, πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν μια χώρα έχει υποχρεώσεις, όπως και ένα νοικοκυριό, όταν ένα νοικοκυριό έχει υποχρεώσεις, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να εξοικονομεί τα χρήματα να πληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν μια χώρα υπερχρεωμένη, όχι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μια χώρα χρεοκοπημένη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει 180% του ΑΕΠ χρέος. Αυτό το οποίο καταφέραμε εμείς είναι να καταστήσουμε βιώσιμη την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους. Επειδή έκανα μια ερώτηση για τις εκλογές, στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης δεν το κλείσατε ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα μπορείτε να το κλείσετε, μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν τελειώσει η τετραετία, ή μπορούμε να περιμένουμε για κάτι άλλο? Οι εκλογές στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι ο στόχος και η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την τετραετία. Και μάλιστα εξήγησα το πόσο μας συμφέρει πολιτικά αυτή η εξέλιξη, στο βαθμό που στις ευρωπαϊκές εκλογές που μεσολαβούν θα έχουμε την δυνατότητα να καταγράψουμε τους πραγματικούς συσχετισμούς που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία, που δεν έχουν καμία σχέση με τις διαρκώς υποτιμημένες, εγώ δεν θα πω εσκεμμένα, ίσως για μεθοδολογικούς λόγους, δημοσκοπικές μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συνεπώς θα επαναλάβω αυτό που είπα, στόχος και στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση τετραετίας και οι εκλογές τον Οκτώβρη του 2019. Άρα αποκλείεται το σενάριο των τριπλών εκλογών το Μάιο? Δεν αποτελεί
στόχου, ούτε στρατηγική, ούτε επιθυμία μας να έχουμε τριπλές εκλογές. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, πιο προσωπική, για ένα θέμα το οποίο φυσικά έχει συγκλονίσει και όλη την Ευρώπη το καλοκαίρι, και μιλάω φυσικά για τις φωτιές στην Αττική και στο Μάτι, που είχε και αρκετούς νεκρούς, σχεδόν 98 νεκρούς. Και ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά αν εσείς νιώσατε ή νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από τους ανθρώπους που βίωσαν αυτή την τραγωδία το καλοκαίρι. Κύριε Κώστα, συγγνώμη ζήτησα έμπραχτα και όχι επικοινωνιακά, όχι για να αντιμετωπίσω με έναν επικοινωνιακό τρόπο την τραγωδία, όταν ανέλαβα την πολιτική ευθύνη και άλλων κυβερνήσεων και όχι μονάχα της δικής μου. Διότι μια από τις βασικές αιτίες αυτής της τραγωδίας δεν ήταν μόνο το φυσικό φαινόμενο, ο αέρας των 11 από φόρ, ή τα όποια λάθη και όποιες παραλήψεις μπορεί να έγιναν, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτά θα κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο κανείς ήταν να αντιμετωπίσει σε αυτές τις συνθήκες μια καταστροφή μέσα σε μια μισή ώρα, γιατί τόσο διήρκησε από την έναρξη της φωτιάς ως το να φτάσει στην παραλία. Αλλά έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος των ευθυνών και των αιτιών έχει να κάνει με το πώς οικοδομήθηκαν αυτές οι περιοχές, το πώς δεν είχαν πρόσβαση οι πολίτες να βγουν στην ακτή, το πώς εγκλωβιστήκαν εξαιτίας της αυθαίρετης δόμησης και των παρανομιών, που είναι η κοινή ομολογία που δεν είναι ευθύνες της δικής μου. Ωστόσο, η δική σας κυβέρνηση διαχειρίστηκε. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ανέλαβα πλήρως την πολιτική ευθύνη και σε ό,τι μας αναλογεί, αναλάβαμε πλήρως και μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια καθημερινής μάχης για την αποκατάσταση, την επούλωση των πληγών. Τους ανθρώπους που χάθηκαν δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω, αλλά την επούλωση των πληγών αυτών που έμειναν, της περιοχής, ούτως ώστε το Μάτι να αναγεννηθεί στο πιο γρήγορο δυνατό χρόνο. Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην εκπομπή Global Conversation, η οποία θα προβληθεί το βράδυ της 5ης στις 10 παρά 20 ώρα Ελλάδας και Κύπρου.